Καλημέρα, καλησπέρα Αλέξη. Στενεύουν τα περιθώρια. Τώρα η ίστατη προσπάθεια θα γίνει ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και το ερώτημα είναι, με δεδομένη και την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα πριν από λίγο, πόσο μπορούν να διαφοροποιηθούν τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Κοίταξε, νομίζω ότι τα πράγματα όντως τα περιθώρια στενεύουν. Είχαμε πει βέβαια ότι θα φτάσουμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να πούμε ότι δεν έχει χρονικό όριο. Μπορεί να τους κρατήσει μέσα κλειδωμένους και τρεις και τέσσερις και πέντε μέρες. Είναι σημαντικό αυτό. Και αυτό είναι σημαντικό και νομίζω ότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι σκοπεύει να το κάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να εξαντλήσει την προσπάθεια. Αντιλαμβάνεται, μιλάει με ξένους, αντιλαμβάνεται πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα. Αντιλαμβάνεται ότι αυτή η κυβερνησία δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Παραπάνω πρόβλημα στην οικονομία και στα έσοδα του κράτους και ούτω καθεξής. Θα μας βλέπει σε ακόμα χειρότερη κατάσταση ο Ιούνιος από ό,τι είμαστε τώρα. Οπότε νομίζω ότι ο κ. Παπούλιας θα εξαντλήσει τα περιθώρια. Όμως να είμαστε πρακτικοί. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε αρκετά καθαρά, νομίζω, ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, οι όροι που βάζει νομίζω ότι είναι όροι ουσιαστικά κατάργηση του μνημονίου, γιατί είναι πραγματικά στο σκληρό πυρήνα του μνημονίου. Ο κ. Κουβέλης από την άλλη ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να είναι το άλοθη, το κερασάκι που θα συμμετάσχει σε μια τέτοια κυβέρνηση. Νομίζω ότι θα υπάρξουν πιέσεις προς την πλευρά του κύριου Κουβέλη, θα υπάρξει μια συζήτηση μαζί του, αλλά το βλέπω δύσκολο. Πολιτικά είναι πολύ στριμωγμένος και κατά τη γνώμη μου, βέβαια, είτε έτσι είτε αλλιώς, ζημιωμένος θα βγει ο άνθρωπος και είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ποια είναι τα περιθώρια του κυρίου Κουβέλη, Αλέξη? Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για μετατόπιση της ΔΜΑΡ και ζήτησε στην ουσία τη δέσμευσή της να τηρήσει αυτό στο οποίο, μάλλον ζήτησε, την κάλεσε να τηρήσει τη δέσμευσή της. Να μην στηρίξει αυτή την κυβέρνηση με κανέναν τρόπο. Κοίταξε, νομίζω ότι ο κ. Κουβέλης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή μπροστά του. Εάν πάμε στις εκλογές, θα ρουφήξει σίγουρα ένα κομμάτι των ψήφων του κ. Κουβέλη ο κ. Τσίπρας. Mm-hmm. Διότι, αν θες, ο κ. Κουβέλης ήταν η πιο ευπρεπής, να το πω σε εισαγωγικά, η πιο σεμνή αντιμνημονιακή ψήφος. Κάποιος ο οποίος δεν ήθελε να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ ή με τον κύριο Καμένο ή το ΚΚΕ, πήγαινε στον κύριο Κουβέλη. Ένα κομμάτι από εκεί νομίζω θα χαθεί, ναι, τουλάχιστον το μισό, και θα πάει στον κύριο Τσίπρα. Από το υπόλοιπο τι θα μείνει, νομίζω πραγματικά είναι δύσκολο να το πει κανείς. Πάντως αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι πάρα πολύ στριμωγμένα τα πράγματα. Πάντως ο κύριος Τσίπρας, ναι, μεν είπε ένα καθαρό όχι. Έκανε και κάτι άλλο όμως. Έβγαλε μπροστά κάποια μέτρα τα οποία έρχονται τον Ιούνιο, αλλά και προσεχώς γενικότερα. Μίλησε, ας πούμε, για τις συμβάσεις, μίλησε για το θέμα των απολύσεων κτλ. Θα μπορούσε κανείς να αντιληφθεί την δημόσια αναφορά σε αυτά τα θέματα ενδεχομένως ως ένα πλαίσιο συζήτησης, ως ένα πλαίσιο επαναδιαπραγμάτευσης, ως μια σειρά θεμάτων που μπορούν να πέσουν στο τραπέζι της συζήτησης υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας? Να πάρουμε αυτό το σενάριο λοιπόν, ότι ο κ. Τσίπρας λέει ότι εγώ δίνω ανοχή σε μια κυβέρνηση τρικομματική, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Δημάρ, να πάει να διαπραγματευτεί αυτά. Και θα δούμε μετά τι θα γίνει. Επειδή ξέρουν, νομίζω, τουλάχιστον ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Παπαδήμος και άλλοι, ποια είναι η απάντηση της Τρόικας, γιατί είναι αρκετά προδιαγεγραμμένη η απάντηση σε αυτά τα θέματα, ότι δεν το συζητάνε δηλαδή να αλλάξουν αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ρίσκο να το πάρουν οι υπόλοιποι. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα το πάρει καν ο κύριος Τσίπρας, αλλά και οι υπόλοιποι είναι πολύ δύσκολο το ρίσκο το οποίο πρέπει να πάρουν, διότι αν αποτύχει αυτή η διαπραγμάτευση, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πλέον θα έχει μείνει ο κύριος Τσίπρας ο μόνος ο οποίος θα υπάρχει κάποια ελπίδα να τα διαπραγματευτεί. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι πολιτικά πάρα πολύ επικίνδυνο για αυτούς. Έθεσε ένα ερώτημα ο κύριος Βενιζέλος στη δήλωσή του. Και αν γίνουν εκλογές, τι θα αλλάξει? Τι θα αλλάξει? Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα. Κοίταξε, καταρχήν να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μια δυναμική. Εγώ είχα πει 10 μέρες πριν τις εκλογές ότι θεωρούσα ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να έρχονταν και δεύτερο κόμμα. Είναι κάτι που το νιώθεις. Mm-hmm. Το νιώθεις γύρω σε βάση δόση. Έχει δύο μεγάλα του ο κύριος Τσίπρας. Πρώτο ατού έχει ένα 30-40% της ελληνικής κοινωνίας που έχει χρεοκοπήσει προσωπικά, οικογενειακά. Δεν έχει δουλειά και ούτω καθεξής και έχει απελπιστεί. Και βρίσκει την ελπίδα, την απάντηση σε αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας. Και βεβαίως να πω ότι όλοι τα μέσα ενημέρωσης είχαν προετοιμάσει όλο αυτό το ιδεολόγημα με την έννοια ότι επί 2 χρόνια ακούς ότι μπορεί να διαπραγματευτούμε πιο σκληρά, δεν μας πετάξουν από τον ευρώ, μπλα μπλα μπλα. Κάποια στιγμή το πιστεύεις και πας στον κύριο Τσίπρα. Το δεύτερο που έχει είναι πόσο ανεπαρκής, πόσο λίγοι είναι οι εκπρόσωποι του άλλου κομματιού, να πούμε, του αστικού πολιτικού κόσμου. Δηλαδή, οι οποίοι δεν μπορούν πραγματικά, νομίζω κατά τη γνώμη μου, να δέσουν τα κορδόνια τους. Είναι προφανές δηλαδή ότι δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Λένε διάφορα, θα ανανεωθούμε, η κεντροδεξιά, θα διαλύσω το Πασόκ. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι στις ίδιες θέσεις, με τα ίδια συνθήματα. Τι θα λένε αυτοί οι άνθρωποι στις εκλογές? Να το καταλάβω σαν σύνθημα. Να μην έρθει ο Τσίπρας. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σύνθημα με το οποίο μπορείς να πεις ένα νέο που δεν έχει δουλειά. Εάν δεν κάτσουν να στρωθούν, να πούνε πραγματικά τι σχέδιο έχουν. Να μας εξηγήσουν πώς θα κυβερνήσουν αυτοί, τι επαναδιαπραγμάτευση θα κάνουν. Εάν πραγματικά δεν δείξουν με κάποιες γενναίες κινήσεις ότι καταλαβαίνουν την αγωνία του κόσμου να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, η δυναμική του κ. Τσίπρα θα συνεχιστεί.
Και βεβαίως, αν θες να πούμε και τα σενάρια για μένα είναι πάρα πολύ καθαρά. Υπάρχει ένα σενάριο, ο κ. Τσίπρας να έχει μια μεγάλη δυναμική, να έρθει πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά και να κάνει κυβέρνηση. Θα είναι η στιγμή της αλήθειας και για εκείνον και για τη χώρα. Γιατί θα φτάσει κάποια στιγμή που η Τρόικα ή θα του πει παίρνεις αυτά που θέλεις, το θεωρώ απίθανο, ή θα βρεθεί η χώρα χωρίς μισθούς και συντάξεις. Και εκεί θα δούμε τι θα συμβεί. Υπάρχει το δεύτερο σενάριο, όπου πάει όπου η Νέα Δημοκρατία παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι του αστικού κόσμου, ο οποίος φοβάται πια βλέποντας τον κύριο Τσίπρα. Φτάνει κοντά στο 27-28%, δεν φαίνεται πουθενά αυτό στις δημοσκοπήσεις, αλλά ας πούμε ότι φτάνει εκεί. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ κάπως σταθεροποιείται και πηγαίνει κοντά σε αυτό και κάνει μια κυβέρνηση. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το σενάριο, επασχετώσει, το οποίο θα μπορούσε να περπατήσει με το υπάρχον πρόγραμμα και το καθεξής. Και για μένα υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο που είναι το χειρότερο και το οποίο το φοβάμαι. Επειδή εδώ πέρα έχουμε μάθει στα μεγάλα λόγια και στις βαριές κουβέντες, το σύλλογο λέει ένας, πόλεμο άλλος, προσκυνημένοι ο ένας. Και υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό που τρέμω και το φοβάμαι είναι ότι θα φτάσουμε σε ένα διάξοδο κάποια στιγμή. Όπου θα είναι χωρισμένη η χώρα στα δύο, σε επόμενες εκλογές. Κανείς δεν θα μπορεί να κάνει καθαρή κυβέρνηση. Όποιος τολμάει να πάει να κάνει κάτι θα του λέει ο άλλος σε προδότης ή ο άλλος θα του λέει θα μας πάει στη δραχμή. Και εκεί θα μπούμε σε ένα εμφύλιο, σε μια παράλυση, σε μια κυβερνησία και θα πάμε στη δραχμή χωρίς να καταλάβουμε τι έγινε. Αυτό για μένα είναι ένα σενάριο το οποίο δεν το αποκλείω καθόλου. Πάντως, αυτό φαντάζει πραγματικά εφιαλτικό, Αλέξη, για να κλείσουμε τη συζήτηση. Το λέγαμε και χθες, το λέγαμε και προχθές. Ακούμε, είναι πλούσια η ελληνική γλώσσα. Στην ουσία να λένε ίδια ή παρόμοια πράγματα οι αρχηγοί όλες αυτές τις μέρες με διαφορετικές λέξεις. Ακούμε, επαναδιαπραγμάτευση, επανεξέταση, αποδέσμευση, σταδιακή απαγκίστρωση. Και σου λέει ο κόσμος, μα γιατί τέλος πάντων δεν μπορούμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη. Να δούμε, μήπως αυτό υπάρξει στην Κυριακή τελικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και νομίζω ότι το επαναλαμβάνω αυτό και το εννοώ ότι ο κύριος Σαμαράς παρά τις υπερβολές που είχε πει στο παρελθόν, τώρα ξέρει. Ο κύριος Βενιζέλος ξέρει. Έχει κάτσει απέναντι από τον κύριο Σόιμπλε. Το έχει πει ο κύριος Σόιμπλε, παιδί μου, εσείς δεν κάνετε για το ευρώ, είστε για κάπου αλλού. Δεν είναι αστείο πράγμα να τα ακούσετε. Έχει περάσει από τις Κάνες. Ο κύριος Σαμαράς που έλεγε επαναδιαπραγμάτευση, την είδε στην πράξη τι θα πει επαναδιαπραγμάτευση, εκείνο το βράδυ, 3 η ώρα το πρωί στο Μαξίμου. Ξέρουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι την πραγματικότητα. Δεν είναι ούτε πουλημένοι ούτε προδότες. Δεν είναι ότι κάνουν κακή διαπραγμάτευση. Ξέρουν τα όρια της χώρας. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να γίνει μια επαναδιαπραγμάτευση, βεβαίως. Καταλαβαίνουν ότι μερικά πράγματα είναι λάθος και πρέπει να τα αλλάξουμε, αλλά είναι μέσα σε κάποια όρια. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι σε αυτά τα όρια. Ο κύριος Τσίπρας πιστεύει άλλα πράγματα και αυτό νομίζω θα γίνει όλο και πιο καθαρό. Μάλιστα, Αλέξη Παπαχελά, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα έχουμε ένα ενδιαφέρον από τον κύριο μπροστά μας.